Καλησπέρα από το πόρταλ του 902. Έχουμε καλεσμένου σήμερα μαζί μας τη Δίνα Γκοκάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Στραβενίτη Βόρειας Ελλάδας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Έμπορο Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Και από την Κέρκυρα. Καλησπέρα. Άτι. Πώς? Καλησπέρα είπα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και από την Κέρκυρα, το Σταμάτη Πελάη, πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδοχοϋπαλλήλων στο νησί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Πελάη και σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, η συζήτησή μας είναι η πανδημία, είναι τα μέτρα προστασίας, αν υπάρχουν, όπου υπάρχουν και ποια κατάσταση επικρατεί, θέλουμε να μεταφράσουμε λίγο στις χώρες δουλειάς. Στην υγεία τους, αλλά και σε εργασιακό επίπεδο, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις και παρεμβάσεις το τελευταίο διάστημα και θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Να ξεκινήσω από την Αθήνα, από την Δίνα Γκοκάκη, να μας περιγράψει λίγο την κατάσταση. Καλησπέρα σας. Αν θέλαμε το... Ξέρουμε από το ότι έχει μέχρι τώρα δημοσιευθεί και... δημοσιοποιηθεί ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα έχουν γίνει κουρελόχαρτο στην κοινωνία, το λένε οι εργαζόμενοι. Το Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις και στην εργοδοσία και στον ΕΟΔΗ κτλ. Περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση και τι έχει προκύψει από αυτές τις παρεμβάσεις. Αν θέλαμε τώρα με μία λέξη να περιγράψουμε ποια είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στους χώρους, στους χώρους εργασίας, θα λέγαμε ότι είναι εκρηκτική. Εκρηκτική με την αγανάκτηση των συναδέλφων να φουντώνει καθημερινά από το σύνολο της αντεργατικής νομοθεσίας που έχει επιβληθεί και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από αυτή. Η κυβέρνηση φροντίζει καθημερινά και συνεχώς με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με νομοσχέδια, υπουργικές αποφάσεις, αυτή την κατάσταση να την κάνει ακόμα πιο εκρηκτική, στοχεύοντας όσο όχι μόνο στην υγεία που είναι πρωτεύων, στην υγεία και στην ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και στο σύνολο των δικαιωμάτων τους. Από τη μία, όπως είπατε κι εσείς, εμείς έχουμε καταγγείλει, έχουμε αποκαλύψει, έχουμε παρέμβει, γιατί θεωρούμε πολύ σοβαρό να έχουν περάσει τόσους μήνες και ακόμα και τα αυτονόητα, τα μέτρα ατομικής προστασίας να είναι ακόμα ελλιπής και μιλάμε για τη μάσκα, την απολύμανση, το αντισηπτικό, μια σειρά μέτρα. Και όχι με αυτά... των εργαζομένων, με ευθύνη της εργοδοσίας του. Που και αυτά να πούμε ότι σε πρώτη προτεραιότητα μπήκανε κάτω από την αποφασιστική παρέμβαση των εργαζομένων και των σωματείων όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα είμαστε μπροστά στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και έχουμε τα υγειονομικά από την εργοδοσία να κάνει κουρελόχαρτο τα οποιοδήποτε υγειονομικά πρωτόκολλα υπάρχουν. Δηλαδή, πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε κρούσματα μέσα στους χώρους, έχουμε κρούσματα, συναδέλφους μας που διαπιστώνονται θετικοί στον ιό και ο κάθε εργοδότης εφαρμόζει τα δικά του πρωτόκολλα. Κρύβεται πίσω από τη γνωστή ατάκα σύμφωνα, εμείς ενεργούμε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, αλλά στην πράξη, στην πραγματικότητα, αυτό που μας καταγγέλουν και οι συνάδελφοι και εμείς οι ίδιοι διαπιστώνουμε από τις παρεμβάσεις μας, είναι είτε θα βγει σε καραντίνα το κρούσμα και οι συνάδελφοι θα συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά χωρίς να γίνεται χνηλάτιση, χωρίς να υπάρχουν επιστοποιημένες απολυμάνσεις, χωρίς να βγαίνουν συνάδελφοι ή στενές επαφές που λέει και ο ΕΟΔΗ, δηλαδή οι ειδικοί, να μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα κτλ. Η ζωή συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο. Είτε να ενημερώνονται ανά 2-3 προκειμένου να μην γίνει σούσουρο, όπως λέει η εταιρεία, ή στην καλύτερη των περιπτώσεων, να πούμε, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να βγαίνει τμηματικά το τμήμα σε καραντίνα. Δηλαδή, 2-3 συνάδελφοι και ξέρουμε ότι στο εμπόριο οι χώροι είναι ενιαίοι. Ειδικά στα σούπερ μάρκετ, στα πολυκαταστήματα. Ή και μεταγγείλεις προσωπικού είδαμε σε πολλά καταστήματα κτλ. Αυτό και γινόταν και γίνεται και στην παρούσα φάση. Δηλαδή, εκεί που διαπιστώνονται, είχαμε και χτες
σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ 3 κρούσματα μέσα. Το σούπερ μάρκετ έβγαλε σε καραντίνα τους συναδέλφους και τα κρούσματα και τους συναδέλφους κτλ. Και λειτουργήσε με προσωπικό από άλλα καταστήματα. Ξέρετε, αυτό δεν εξασφαλίζει την υγεία των συναδέλφων. Ακριβώς έτσι και τα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, οι εμπορικές επιχειρήσεις γίνονται υγειονομικές βόμβες όταν λέμε ότι τα πρωτόκολλα γίνονται κουρελόχαρτο. Αυτή είναι η μία πλευρά. Είναι η μία πλευρά. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη αυτή την περίοδο φορτώθηκαν σειρά εργατικών μέτρων στις πλάτες των εργαζομένων, ακόμα και το πολυνομοσχέδιο που έχει κατατεθεί τώρα στη Βουλή. Έχουμε τελευταία την ποινική της κυβέρνησης, η οποία βρήθη αντεργατικών ρυθμίσεων. Κύριε Σιώνα, η κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη είναι παρόμοια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Είναι ακριβώς... Έτσι, αυτά τα παραδείγματα, τι κατάσταση επικρατεί. Εκεί είχαμε και πολλές φορές ούτε καν ενημέρωση των εργαζομένων, επίσης διαβάζαμε. Ακριβώς, ναι. Η ίδια κατάσταση είναι. Δεν μπορεί να διαφέρει η Θεσσαλονίκη, όχι από την Αθήνα, από την υπόλοιπη Ελλάδα. Η κυβέρνηση και οι εργοδότες λειτουργούν συντονισμένα. Είναι νύχι κρέας για να προασπίσουν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες από τα εμπορικά καταστήματα. Κρούσματα αποκρύπτονται, στην πλειοψηφία τους αποκρύπτονται. Υπάρχουν απειλές προς εργαζόμενους ότι αν μιλήσεις θα χάσεις τη δουλειά σου. Η ίδια εικόνα μπορώ να περιγράψω και εγώ. Ναι, η κυβέρνηση, να ακούμε συνέχεια, κάνει λόγο για την ατομική ευθύνη, για τα ατομικά μέσα προστασίας, για τις μάσκες κτλ. Πόσο μπορεί να βοηθήσει στην κατάσταση? Είναι αυτό ένα μέτρο ασφαλές, έτσι όπως μας παρουσιάζεται? Λοιπόν, επειδή η καραμέλα της ατομικής ευθύνης έχει λιώσει στο στόμα των εργαζομένων εδώ και πολύ καιρό, χαρακτηριστικά να πούμε ότι δεν είναι ευθύνη των εργαζομένων πρώτα και κύριο τα δημόσια νοσοκομεία, αυτοί οι προηγούμενοι και όλες οι κυβερνήσεις που τα φέραν σε αυτό το κατάντημα, για να συνδράμουν στο να έρθουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Αυτό ήταν ο στόχος τους. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να μιλάνε αυτοί ότι νοιάζονται για την υγεία του λαού. Δεν μπορεί να μιλάνε αυτοί, και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, που έχει ένα μόνο μέσο μεταφοράς. Δεν είναι ατομική ευθύνη ότι οι εργαζόμενοι στηβάζονται σαν σαρδέλες στα αστικά λεωφορεία για να πάνε στη δουλειά τους. Δεν είναι ατομική ευθύνη των εργαζομένων ότι δεν απολυμένονται τα καταστήματα τακτικά. Δεν γίνονται τεστ στους εργαζόμενους τακτικά. Μας λέγανε για τις μάσκες ότι δεν είναι χρήσιμες. Σήμερα μας λένε ότι η μάσκα και μόνο μάσκα θα σας σώσει. Λοιπόν, το μόνο πράγμα που μπορεί να μας σώσει είναι ένα και μοναδικό: η συσπήρωση στο σωματείο, η αλληλεγγύη μεταξύ μας και να πιστούμε και να αγωνιστούμε για τα αιτήματα που καλύπτουν τις σημερινές μας ανάγκες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από μια κυβέρνηση όπως η σημερινή, έτσι και οι προηγούμενοι και οι προηγούμενες, που έχουν ταχθεί ξεκάθαρα για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Και το βλέπουμε σήμερα τι έρχονται να νομοθετήσουν, ή αυτά που λέγανε ότι είναι για λίγο, παραμένουν και θα παραμείνουν για πάντα και η ευθύνη πέφτει στις πλάτες μας να τα αποτρέψουμε όλα αυτά. Ετοιμάζονται να νομοθετήσουν την περίοδο της καραντίνας να την αναπληρώνεις με υπερορία που χτυπάει το 8ωρο, το σταθερό ημερήσιο χρόνο, η εργασία από το σπίτι. Σε εμάς βέβαια δεν υπάρχει αυτό, ή για τις ευπαθείς ομάδες ότι θα έχουμε αναστολή σύμβασης. Πώς νοιάζονται αυτοί για την υγεία των εργαζομένων όταν εσύ επέλεξες να είσαι ευπαθή ομάδα? Ευπαθή ομάδα μπορεί να είσαι, και οι περισσότερες των περιπτώσεων είναι ευπαθείς ομάδες που προέρχονται από τη φύση της εργασίας. Mm-hmm. Έτσι τους προσπίζουμε με αναστολή της σύμβασης και κάτι σπίτι τους να πάρεις 500 ευρώ. Πάνω στο οποίο ποσό, το 534 ευρώ, θα δίνεται πλέον και το δώρο των Χριστουγέννων. Αλίμονο, να μην τους επιβαρύνουμε. Χριστουγέννων, έτσι. 9 ώρες απασχόληση, όπως είπατε, καθημερινά, για να καλυφθεί το κενό της καραντίνας. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο τα κάνουν, για να μην έχουν κανένα κόστος οι ίδιοι. Αυτοί
που στον κλάδο μας, στα σούπερ μάρκετ, έχουν θησαυρίσει. Αγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια τζίρι τους σε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Το ίδιο συνέβη και στο Σκλαβενίτη που εργάζομαι και με την παρέμβαση, την καθοριστική παρέμβαση του σωματείου και των ίδιων των συναδέλφων, δεν κατάφερε να αποκρύψει τα κρούσματα και αναγκάστηκε κάτω από την πίεση να πάρει τα ελάχιστα. Να κάνει τα τεστ με δικά του έξοδα και να βγάλει με τα χίλια ζόρια τους εργαζόμενους σε καραντίνα, επικαλούμενος τα πρωτόκαλλα και ποιες είναι οι στενές επαφές. Σε ένα σούπερ μάρκετ υπάρχει στενή και μη στενή επαφή. Όλοι στενή επαφή είμαστε. Όταν ξέρουμε ότι η εντατικοποίηση βαράει κόκκινο, φύγει από αυτό το τμήμα, πάνε στο άλλο και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Και πάμε στην Κέρκυρα. Κύριε Πελάη, κλάδος των ξενοδοχών υπαλλήλων, επισητισμού και τουρισμού. Ένας κλάδος που ακούσαμε ότι επλήγει αρκετά. Αυτοί που επλήγησαν βέβαια πραγματικά είναι οι υπάλληλοι σε αυτό τον κλάδο, οι εργαζόμενοι σε αυτό τον κλάδο. Και όχι οι ιδιοκτήτες και οι μεγαλοξενοδόχοι. Καταρχήν, αρχική επιδίωξη των ξενοδόχων ήταν να μην ανοίξουν καθόλου και να επιδοτηθούν. Βέβαια, αφού δεν το κατάφεραν αυτό, γιατί προφανώς άλλα συμφέροντα είχαν ανάγκη την λειτουργία τους για να κινήσουν και αυτοί τη δική τους κερδοφορία, μπήκαν σε μια λογική ότι ελάτε τώρα στη δύσκολη τούτη χρονιά, αφού ανοίξαν εδώ στην Κέρκυρα περίπου η μισή από τις μεγάλες επιχειρήσεις, ελάτε εδώ να βάλουμε όλη πλάτη προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη χρονιά και το σχετικό, που σημαίνει ότι όταν λέμε ελάτε να βάλουμε πλάτη, σημαίνει ελάτε να σας πατήσουμε εργαζόμενοι στην πλάτη για να βγάλουμε κέρδη και να σας ξεζουμίσουμε όσο μπορούμε. Αυτό λοιπόν εξελίχθηκε με τις πιο ακραίες συνθήκες και τακτικές της εργοδοσίας και όπου έχουμε να κάνουμε με μέτρα προστασίας της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων, εκεί μιλάμε για κανονικό ανέκδοτο, διότι αυτό δεν μπορεί να συνδυαστεί με το βάζουμε πλάτη ή με το να εξασφαλιστούν και κέρδη για την εργοδοσία. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς για παράδειγμα, οι καμαριέρες πηγαίνανε με ένα ζευγάρι γάντια μιας χρήσης να βγάλουν το 8ωρο, 9ωρο και όσο πήγαινε. Αν είναι δυνατόν, με ένα ζευγάρι γάντια μιας χρήσης να βγει τόσο δύσκολη δουλειά και με χημικά να χρησιμοποιούν κτλ. Yeah. Χωρίς μάσκες, χωρίς ήρθανε στην αρχή σε κάποια ξενοδοχεία και κάνανε κάποιες εκπαιδεύσεις, έτσι, ενημερώσεις για τα πρωτόκολλα. Αλλού ήταν αναλυτικότερες, αλλού ήταν αέρα πατέρα που λένε στο χωριό μου, δηλαδή άντε να το κάνουμε για να υπάρχει. Εκεί λοιπόν που έγιναν λίγο πιο αναλυτικές οι εξηγήσεις και ενημερώσεις και τα λοιπά, παρουσιάζανε πώς πρέπει να ντύνεται ένας εργαζόμενος για να μπει σε ένα δωμάτιο, για να έρθει σε επαφή με τον πελάτη, δηλαδή με στολές χειρουργικές αυτές της μιας χρήσης, πάνω από τη στολή. Όλα αυτά όμως δεν υπήρχαν μετά στη συνέχεια. Ενώ καλά τα δείξανε σε κάποιες περιπτώσεις τους εργαζόμενους τι ακριβώς χρειάζεται και τι πρέπει να κάνουν, μετά όλα αυτά δεν υπήρχαν. Και μετά υπήρχε και η απειλή, πρώτον μη μιλήσεις αφενός και για το τι συμβαίνει στο ξενοδοχείο σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας, αλλά και σε ό,τι αφορά τυχόν κρούσματα, τα οποία ήταν πάρα πολλά και τα κρύβανε όλο το καλοκαίρι και ακόμα δηλαδή. Λοιπόν, και εν συνεχεία, αφενός η τρομοκρατία αυτή, αφετέρου, εάν βρεθεί το οτιδήποτε, εάν έρθει κάποιος έλεγχος και βρεθεί ότι δεν φοράτε μέτρα προστασίας και τα λοιπά, εμείς σας τα έχουμε δώσει, εσείς δεν τα φοράτε. Αυτή ήταν δηλαδή η γραμμή και το λέγανε και ομά. Είχαν δηλαδή το θράσος να λένε ομά στους εργαζόμενους, στους ίδιους που δεν είχαν δώσει τα μέτρα προστασίας, ότι κοιτάξτε, μην έρθει έλεγχος και σας βρει, γιατί εμείς σας τα δώσαμε. Και μάλιστα πολλές περιπτώσεις βάζανε και τους εργαζόμενους να υπογράψουν ότι έχουν και λάβει τη γνώση, αλλά και ότι έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και τα υλικά προκειμένου να εργαστούν. Και μιλάμε για εργαζόμενους, οι περισσότεροι εποχικά εργαζόμενοι,
που περίμεναν όλο το χρόνο για να δουλέψουν το καλοκαίρι όπως γίνεται στα ξενοδοχεία και στον επισιτισμό. Και εκεί επάνω είδαμε να έχουμε μισθούς 400 ευρώ. Ακριβώς, υπήρχαν καταρχήν. Με τα οποία να περάσουν όλο το χειμώνα αυτοί οι εργαζόμενοι. Ακριβώς, έγινε η επαναπρόσληψη τον Ιούνιο στο πρόγραμμα στήριξης με τα 534. Κάποιοι συνάδελφοι τον Ιούλιο, βλέποντας τα ξενοδοχεία τους να ανοίγουν, προσπαθούσαν να μπουν να δουλέψουν και λογικό είναι για να εργαστούν να πληρωθούν κανονικά και μετά διαπίστωσαν ότι βρέθηκαν με λιγότερα από τα 534 τα οποία είχε το πρόγραμμα στήριξης και με ένα σοβαρότατο κίνδυνο της υγείας τους. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, πεντάστερη, είχαμε δύο κρούσματα κάποια στιγμή στις αρχές του Ιουλίου. Στείλανε όλο το προσωπικό για τεστ, αλλά επιστρέφοντας από το τεστ μπήκανε κατευθείαν στη δουλειά. Και περιμένανε δύο μέρες αυτοί οι άνθρωποι να δοθούν οι απαντήσεις αν το τεστ ήταν θετικό ή αρνητικό. Μα τις δύο αυτές μέρες ξαναγυρίσανε κανονικά πίσω, εργαζόντανε, ευτυχώς κανείς δεν βρέθηκε θετικός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά αν βρισκόταν κάποιος θετικός, τότε θα είχε κολλήσει και τους υπόλοιπους. Προκειμένου να μην διαταραχθούν τα κέρδη της εργοδοσίας, όπως για τα μάτια του κόσμου κάποια τεστ, έτσι και από εκεί και πέρα, όπως μέσα για εργασία. Αυτό ήταν το κλίμα το οποίο επικράτησε. Στην καταβολή του επιδόματος επίσης, γύρω στους 2 μήνες ενδεχομένως και περισσότερο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τις εξής κατηγορίες στον επισιτισμό, τουρισμό και τα ξενοδοχεία εδώ στην Κέρκυρα. Έχουμε μια κατηγορία η οποία δεν δούλεψε καθόλου και θα πάρει 534 και καλείται για ένα χρόνο μαζί με το επίδομα ανεργίας να ζει με 9 ευρώ την ημέρα. Έχουμε τους λεγόμενους τυχερούς που εργαστήκανε, οι οποίοι όμως αντί για 300 που μαζεύουν σε όλο το χρόνο οι άλλοι, αυτοί θα μάσουν κανένα 4-4,5, με όλη αυτή την κούραση, την πίεση και την εντατικοποίηση της δουλειάς, τις απειλές και την τρομοκρατία, το μεροκάματο του τρόμου στην κυριολεξία. Και βεβαίως έχουμε τον επισιτισμό, όπου εκεί δόθηκαν 3 μήνες επίδομα ανεργίας στους μισούς, όσους δηλαδή δεν είχαν περάσει το πλαφόν των 80 ημερών επιδόματος ανεργίας την προηγούμενη χρονιά. Γιατί αυτοί που περάσαν έστω και μια μέρα το πλαφόν των 80 ημερών ή δούλεψαν μια μέρα νόμιμα μέσα στο χειμώνα, αυτοί οι συνάδελφοι δεν παίρνουν καμία στήριξη από το κράτος και καλούνται με 0 εισόδημα για ένα ολόκληρο χρόνο να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους. Μάλιστα. Γι' αυτό υπάρχει κραυγή αγωνίας τις 4 του μήνα του Σεπτέμβρη και πάλι με μεγάλο συλλαλητήριο ο κλάδος απάντησε στην κυβερνητική πολιτική και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί με τα ταξικά συνδικάτα ούτως ώστε να ανατραπεί αυτή η πολιτική, να υπάρξει πρόγραμμα πραγματικής στήριξης των εργαζομένων με εισόδημα το οποίο να μπορούν να καλύψουν τις άμεσες βιωτικές ανάγκες, γιατί για αυτές μιλάμε ότι δεν καλύπτονται, με στήριξη σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με δάνεια, με εφορίες, με λογαριασμούς οι οποίοι τρέχουν και πρέπει να παγώσουν ή και να διαγραφούν λογαριασμοί τέτοιοι, και βεβαίως με μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων και όλου του πληθυσμού, διότι κοιτάξτε να δείτε τώρα στην Κέρκυρα που είναι, λένε που είναι και την αυαρχίδα του τουρισμού και έχει και 120.000 μόνιμους κατοίκους και τα λοιπά, δεν υπάρχει ούτε ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας για τον κορονοϊό. Όλα τα κρούσματα φεύγουν για τα Γιάννενα. Όλα τα κρούσματα, δεν μένει εδώ κανένα. Και ενώ αυτές οι ελλείψεις καταγγελθήκανε και αναδειχθήκανε, δεν έγινε το παραμικρό από την κυβέρνηση για να ληφθεί το οποιοδήποτε μέτρο προστασίας του πληθυσμού και των εργαζομένων. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το στοιχειώδες, να δημιουργηθούν μονάδες εντατικής θεραπείας στο νησί
που λέτε, όπως λέτε και εσείς, είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, έτσι λέγεται. Ένα από τους κυρία Πετραγιά το είχε βαφτίσει έτσι παλιά όταν ήταν υπουργός τουρισμού και έχει μείνει. Ναι, από τους πλέον τουριστικούς προορισμούς. Κυρία Γκογκάκη, αναφερθήκαμε στην κυβέρνηση και στην πρόσφατη ποινική. Είπαμε, αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων 9 ώρο για τους εργαζόμενους με αναστολή, μείωση δώρο Χριστουγέννων με βάση τα 534 ευρώ, εφαρμογή, συνέχιση των προγραμμάτων αυτών μέχρι το τέλος του μήνα. Μονομερός μπορεί να βάζει σε τηλεργασία ο εργοδότης τον εργαζόμενο. Εντάξει, αυτό είναι ένα μέτρο που δεν αφορά εσάς πολύ. Φαίνεται ότι είναι μέτρα που τα διεκδικούσε εδώ και χρόνια η εργοδοσία. Και βλέπουμε τώρα ότι τα ικανοποιεί. Έτσι. Είναι απαιτήσεις των εργοδοτών που η κυβέρνηση μία-μία με κάθε πράξη νομοθετικού πορεχομένου, με κάθε νόμο που φέρνει, υλοποιεί αυτό που πάει και εξ αρχής, τις αξιώσεις του κεφαλαίου. Δηλαδή, κυβέρνηση και εργοδοσία, αυτό που έχουν ως κύριο στόχο είναι πώς θα εξασφαλίσουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Και νομίζω αποδεικνύεται και από όλη αυτή τη συζήτηση και τους συναδέλφους δηλαδή που φέρνανε το πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στους κλάδους και όσα βιώνουμε δηλαδή καθημερινά, αλλά και, και με αυτά που καθημερινά η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση. Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι, από εδώ και στο εξής. Αυτό είναι. Επειδή η κυβέρνηση δεν... επιλογή της κυβέρνησης, αυτή είναι ο δρόμος που ακολουθεί και τα λοιπά. Έχει πάρει συγκεκριμένη θέση. Μπορεί εμάς από το πρωί μέχρι το βράδυ να μας κουνάει το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης και να μιλάει για ότι τα βάρη πρέπει να μοιραστούν σε όλους και τα λοιπά. Όμως εμείς αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι ότι τα βάρη φορτώνονται στις δικές μας πλάτες. Και έχουμε μία πείρα. Έχουμε μία πείρα πολλών χρόνων τώρα, ότι αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να επιβάλλουμε τα δικά μας πρωτόκολλα, να ενισχύσουμε τη συλλογική δράση, να απαντήσουμε συλλογικά, μαζικά, μέσα από τα ταξικά μας συνδικάτα. Αυτό το διάστημα, όλα τα σωματεία βρίσκονται σε διαδικασίες συνεδριάσεων των διοικητικών συμβουλίων και να πούμε συνεδριάσεις όχι μέσω τηλεδιασκέψεων, με παρουσία ζωντανή μέσα στα σωματεία, γιατί και για αυτά έχουν πάρει μέτρα προκειμένου να απομακρύνουν τους εργαζόμενους από την οργανωμένη πάλι, από τα συνδικάτα. Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε και σε γενικές συνελεύσεις, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία μας. Και κυρίως είναι αυτό να δυναμώσει ο αγώνας μας, οι δράσεις μας, να παρεμβαίνουμε ώστε τα αιτήματά μας να πάρουν σάρκα και οστά. Δεν μπορούμε δηλαδή να μένουμε ούτε στο φόβο, ούτε στην απογοήτευση, ούτε στην αγανάκτηση, αλλά πιο δυναμική παρέμβαση και πιο μαζική. Δηλαδή οι εργαζόμενοι εμείς τους καλούμε να απευθυνθούν και το κάνουν, αλλά θέλει ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο μαχητικά στα σωματεία τους. Μάλιστα. Και να δυναμώσουμε αυτόν τον δρόμο. Κύριε Τσιόδα, μας λέγατε και εσείς το ίδιο πριν ένα σχόλιο για κλείσιμο. Φαίνεται ότι η πανδημία ήταν το όχημα για να περάσουν μέτρα τα οποία χρόνια ήθελε το κεφάλαιο σε βάρος των εργαζομένων. Ήρθαν για να μείνουν. Είναι ακριβώς έτσι. Το είπαμε και από την πρώτη ημέρα της πανδημίας. Καμία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κανένας νόμος δεν έρχεται από αυτές τις κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Όλοι αυτοί οι νόμοι παίρνονται για να μείνουν, θέλουν να μείνουν, για να υπερασπίσουν και να υλοποιήσουν τις απαιτήσεις που είχε χρόνια το κεφάλαιο στη χώρα μας και δεν είναι μόνο στη χώρα μας και πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Μια και τώρα μιλάμε για τη χώρα μας και για τον κλάδο μας, ήταν απαιτήσεις χρόνων. Παλεύει το κεφάλαιο και δεν τις έκρυβε εξάλλου, μέσα από το ΣΕΒ και τις οργανώσεις του τις δημοσιοποιούσε και έκανε ξεκάθαρες τις απαιτήσεις του. Τα αιτήματα του κλάδου και τι πρέπει να γίνει. Εμείς, το ανέφερε και η συναδέλφουσα Εντίνα, οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλο τρόπο και άλλο μέσο. Ο μόνος δρόμος για τον εργαζόμενο είναι η συμμετοχή, η ενεργή συμμετοχή στο σωματείο. Να αγκαλιάσει τα αιτήματα που έχουν τα ταξικά σωματεία και απαντάνε στη σημερινή κατάσταση και όχι μόνο στη σημερινή κατάσταση, βάζουν και μια προοπτική για τον εργαζόμενο. Εμείς
αφού η κυβέρνηση μας χαρακτήρισε ανθρώπους της πρώτης γραμμής την περίοδο της καραντίνας, εμείς τους απαντάμε ως εμποροϊπάλληλοι στη Θεσσαλονίκη ότι ναι, είμαστε άνθρωποι της πρώτης γραμμής το Σάββατο, 6,5 ώρα στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν τα ταξικά σωματεία που συσπηρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, με αιτήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας, όπως να γίνονται τακτικά τεστ σε όλους τους εργαζόμενους με έξοδα της εργοδοσίας και του κράτους, να απολυμμένονται τα καταστήματα, να δοθεί ανθυγινό επίδομα στους εργαζόμενους στον κλάδο μας, όσο διαρκεί η περίοδος αυτή της πανδημίας, με πλήρη και σταθερή εργασία για όλους, αφού η εντατικοποίηση βαράει κόκκινο. Και όχι να γινόμαστε μπαλάκια από το ένα τμήμα στο άλλο, και όχι σήμερα έλα 4 ώρες, αύριο χρειάζομαι 6, και αύριο κάτσε σπίτι σου 2 ώρες, γιατί να ρεφάρουμε τις 2 ώρες που πήρες, και πάει λέγοντας. Ο κατάλογος είναι μακρύς για δημόσιο σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται. Ανέφερε και ο συνάδελφος από την Κέρκυρα ένα νησί με τόσους χιλιάδες τουρισμό να μην έχει κρεβάτια, και όχι μόνο αυτό, και τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα κρεβάτια της εντατικής και οι ελλείψεις στο ιατρικό προσωπικό είναι τεράστιες. Σε αυτά εμείς πρέπει να βλέπουμε τα δικά μας. Ο αντίπαλος είναι συγκεκριμένος, δεν έχουμε καμιά αυταπάτη για τα μέτρα που θέλει να πάρει. Εμείς τους απαντάμε με τα δικά μας μέτρα 6,5 ώρα στο συλλαλητήριο στην πλατεία της Χάνθ το Σάββατο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εμείς ευχαριστούμε. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Γεια σας. Γεια σας.